Σήμερα το πρωί, στις 9:25, χτύπησε ένα τηλέφωνο που θα άλλαζε ριζικά τη ζωή του Απόστολου Βελονάκη. Η Αλεξάνδρα Δημητρίου μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Μέχρι τα 20 της χρόνια ήξερε ότι οι γονείς της πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Διαβάζοντας ωστόσο σε εφημερίδες της εποχής για το περιστατικό, βρέθηκε μπροστά σε μία έκπληξη. Ανακάλυψε ότι ο πατέρας της είχε τελικά επιβιώσει. Ύστερα από πολλές εξονυχιστικές έρευνες και επίπονο αγώνα, η Αλεξάνδρα είδε δυστυχώς όλες τις προσπάθειές της να καταλήγουν σε αδιέξοδο. Και έτσι απογοητεύτηκε. Τότε όμως, μια εντελώς τυχαία πληροφορία τη βοήθησε να βρει όντως τα ίχνη του πατέρα της, καθώς και το πραγματικό της επίθετο. Σήμερα το πρωί στις 9:25 χτύπησε ένα τηλέφωνο που θα άλλαζε ριζικά τη ζωή του Απόστολου Βελονάκη. Την αργή, τέλος πάντων, ζωή που ζούσε. Η απόσταση που χώριζε τον Απόστολο Βελονάκη από το τηλέφωνό του ήταν 2 μέτρα και 5 εκατοστά ακριβώς. Αλλά καμιά φορά, ακόμα και το πιο μικρό μήκος έχει το βάρος μιας ολόκληρης ζωής.